Όταν το 2012 ξεκινούσε να λειτουργεί η Wonderland στη Δράμα με αντιπρόεδρο τον γνωστό επιχειρηματία Σπύρο Θεοδωρόπουλο, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η εταιρεία θα έγραφε ιστορία δημιουργώντας νέα δεδομένα στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας. Η επιχείρηση που ίδρυσαν οι Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Μιχάλης Αραμπατζής από την ελληνική Ζήμη, Σταύρος Μένδος, Select, Θέμης Μακρής και Αχιλλέας Φωλιάς, Goodies, και έφτασε να παραγάγει σε ετήσια βάση περίπου 16.000 τόνους ντομάτας των χρόνων, προκαλεί μπαράζ επενδύσεων από βαριά ονόματα του εγχωρίου επιχειρήν. Σήμερα, στον απόϊχο της πανδημίας, η εταιρεία αποφάσισε να κάνει παρεμβάσεις με σκοπό να επεκτείνει την υπάρχουσα παραγωγική δύναμή της, επεκτείνοντας τις παραγωγικές της μονάδες και τις εκτάσεις καλλιέργειας, έτσι ώστε το 2022 να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της. Πριν από περίπου 9 χρόνια, το εγχείρημα ακολούθησαν δύο εισηγμένες εταιρείες, η Πλαστικά Θράκης και η Έλαστρον, οι οποίες δημιούργησαν τα θερμοκήπια Θράκης, που βρίσκονται στον νέο Εράσμιο Ξάνθης. Εκεί παράγεται κατά βάση ντομάτα, χρησιμοποιώντας την πράσινη μέθοδο της υδροπονίας, αξιοποιώντας τα σημαντικά γεωθερμικά κοιτάσματα της περιοχής και εφαρμόζοντας τις ορθές γεωργικές πρακτικές καλλιέργειας. Τα θερμοκήπια Θράκης εξασφαλίζουν χειμώνα-καλοκαίρι υψηλή ποιότητα στην παραγωγή με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε 140 στρέμματα, τα θερμοκήπια Θράκης αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα γεωθερμικά υδροπονικά θερμοκήπια στην Ευρώπη. Τα θερμοκήπια Θράκης, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Πλαστικά Θράκης Κωνσταντίνο Χαλιορή, έχουν πάρει το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν σε μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύως 36,7 ΜΒ, που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου νέου Ερασμίου Μαγκάνων στον Δήμο Τοπίρου Ξάνθης. Στην υδροπονία έχει επενδύσει και ο πρώην διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, Δημήτρης Μιλιάκος, δημιουργώντας την εταιρεία Bellamia Farms σε συνεργασία με την Αμερικανικών Συμφερόντων εταιρεία Waterfall Capital Investments. Η εταιρεία τρέχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεως στην υδροπονία, λίγο έξω από τη Λαμία, για την κατασκευή θερμοκηπίου 160 στρεμμάτων με υποδομές παραγωγής, καλλιέργειας και συσκευασίας ντοματικών προϊόντων, αλλά και έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδόσεως. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει από το 2022. Πίσω από την Σαντέρα οικολογικά θερμοκήπια, που γεννήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ευρίσκεται ο πρώην και επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος και νυν πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερεύνης Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Κωνσταντίνος Μαχαίρας. Η σύσταση της εταιρείας έγινε μέσω της υπηρεσίας μίας στάσεως στις 25 Ιανουαρίου 2022 και είναι μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου. Πέραν της καλλιέργειας κηπευτικών θερμοκηπίου με επίκεντρο την ντομάτα, η νεοσύστατη Σαντέρα σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί επίσης στον τομέα των εργασιών τοποθετήσεως μεταλλικών στεγάστρων στο χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, καθώς και στο λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα. Οι τρεις πρώτες περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα θερμοκήπια έχουν ήδη επιλεγεί και κάθε μία εγκατάσταση θα κυμαίνεται από 100 έως 300 στρέμματα. Το ύψος της επενδύσεως ανέρχεται σε περίπου 25 έως 30 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι το 2025 να υπάρχει η πρώτη προσεμπορική αξιοποίηση παραγωγή. Ντομάτα λοιπόν.